Ώρα 12 και 1 λεπτό, ηχεί το μήνυμα 112 και στους κατοίκους του Σφεντηλίου, στο φράγμα Ποσελέμη, για σεισμό 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στο πλαίσιο της μεγάλης άσκησης Μίνωας, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ακολουθεί μήνυμα για το κίνδυνο πιθανής εκδήλωσης τσουνάμι. Ο εφιάλτης ξεκινά, με κατοίκους να τρέχουν πανικόβλητοι και να σπέβδουν να βοηθήσουν τους χωριανούς τους που ζητούν βοήθεια ανάμεσα στα συντρίμια. Έχουμε καλέσει βοήθεια, μην αγχώνεσαι, σε ακούσαμε! Έχουν πέσει σπίτια, έχουμε νεκρούς, τραυματίες! Βοήθεια! Δραματικές στιγμές και κραυγές απόγνωσης από εγκλωβισμένους σε σπίτια, ενώ άλλοι τραυματίες παρασύρθηκαν στα νερά του φράγματος, με το σοκ να είναι μεγάλο, καθώς υπάρχουν και νεκροί, σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης. Έχει πέσει το σπίτι, βοήθεια σας παρακαλώ! 20 λεπτά αργότερα σπέβδουν τα πρώτα ασθενοφόρα, ενώ άμεσα καταφθάνουν πυροσβέστες, η ΕΜΑΚ, ο στρατός, με όλο το μηχανισμό να βρίσκεται επιποδός για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών. Η ζώνη που βαστίζεται αναφέρουν πολλά μεγάλο αριθμό ατόμων μέσα στο νερό. Αυτή που σου πετάω τώρα προσπάθησε να τη βάλεις μπροστά στο πρόσωπό σου. Βοηθούσαμε στο έργο να βρεθούν εγκλωβισμένοι νεκροί οι τραυματίες. Πρέπει όλοι να γνωρίζουν πρώτες βοήθειες. Τέλεια, κάλεσε όλη την ομάδα στο αρχηγείο. Έχουμε μεγάλο σεισμό. Και στο ξενοδοχείο Κρέτα Μάρις Resort η κινητοποίηση ήταν τεράστια. Το σενάριο περιλαμβάνει απεγκλωβισμό ατόμου μετά από έκρηξη και πυρκαγιά, όπως και τραυματισμό υπαλλήλων και επισκεπτών, αλλά και εκένωση του ξενοδοχείου. Άμεσα απαγορεύεται η πρόσβαση στην κεντρική κουζίνα εστιατορίου μετά από ισχυρή έκρηξη και φωτιά, με το πυροσβεστικό κλιμάκιο Χερσονήσου να επιχειρεί στον χώρο της κουζίνας. Ενώ πλήρωμα του ιατρικού κέντρου μεταβαίνει πλησιόν του θηρορείου για την παραλαβή του εγκαυματία. Σε αυτή την άσκηση συμμετείχαν περίπου 200 άτομα από το προσωπικό μας και γύρω στα 400 άτομα πελάτες. Τα αποτελέσματα της άσκησης ήταν πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι διότι καταφέραμε μέσα σε 33 λεπτά να γίνει εκένωση, ολική εκένωση του ξενοδοχείου και όχι μόνο εκένωση, αλλά μετά με το που ήρθε το δεύτερο μήνυμα ότι έρχεται το τσουνάμι, να απομακρυνθούμε από το χώρο και να πάμε σε ένα πιο υψηλότερο που είναι και πιο ασφαλής για όλους μας. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της καλύτερης αντιμετώπισης έκτακτων γεγονότων, καθώς ύψιστη προτεραιότητα για το Κρέτα Μάρις Resort είναι η ασφάλεια και η υγεία των επισκεπτών αλλά και εργαζομένων. Άσκηση έλαβε τέλος.